κύριε Μαρούδα, αφού σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε. Η αγροτιά δεν είναι καθόλου καλά. Τα σύννεφα πάνω της πυκνώνουν συνέχεια. Για χρόνια δεν βλέπει λύσεις, διαρκώς συρρυκνώνεται. Η νέα γενιά γυρίζει την πλάτη σε αυτή την πρωτογενή παραγωγή. Σκούρα τα πράγματα. Θα θέλαμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για όσα εξελίσσονται και για όσα κατά την άποψή του θα έπρεπε να γίνονται. Ναι, καταρχήν πρέπει να πω ότι συγγνώμη λίγο γιατί είμαι κρυωμένος. Ναι, ναι. Υπάρχουν ενοχοί για αυτή την κατάσταση που περιγράψετε για την αγροτιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι συνεχώς μειώνεται ο αγροτικός κόσμος επειδή ξεκληρίζονται, δεν μπορούν με το κόστος παραγωγής που υπάρχει, που είναι πολύ υψηλό, και με τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα δεν μπορούν να σταθούν πλέον στην παραγωγή και εγκαταλείπουν, και ταυτόχρονα από πίσω δεν υπάρχουν νέος κόσμος επειδή δεν υπάρχει προοπτική στους πιο πολλούς για να μπορέσουν να σταθούν στο αγροτικό επάγγελμα. Δεν τους αφήνει δηλαδή ένα βιώσιμο εισόδημα και με αυτή την έννοια ζητούν διέξοδο σε άλλα επαγγέλματα ή στις πόλεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το 60% σχεδόν του αγροτικού πληθυσμού, αγροτικού κτηνοτροφικού, είναι πάνω από 60 χρονών αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως άνοιχοι, όπως σας είπα. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές. Καταρχήν είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει γίνει θέσφατο και ευαγγέλιο από όλα τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να υποταχθούμε στην ΚΑΠ και στη λογική της. Όμως η λογική της ΚΑΠ δεν εξυπηρετεί την εγχώρια παραγωγή, εξυπηρετεί τους ανταγωνισμούς που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές που κάνουν εξαγωγή, σε σχέση και με τον ανταγωνισμό που έχουν και με τις άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα προϊόντα δηλαδή στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Αμερική κτλ. Θέλω να πω ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες τέλειες, που βγάζουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα από μόνοι μας, δηλαδή τα προϊόντα βγάζει η γη από μόνοι τους πολύ, πολύ ποιοτικά. Υπάρχει μηχανοποίηση της παραγωγής, υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει μεράκι και αγάπη για αυτή τη δουλειά από τον αγρότη και του κτηνοτρόφου. Και είμαστε μια χώρα που εξαιτίας ακριβώς της ΚΑΠ, η οποία βοηθάει τον ανταγωνισμό και όχι την εγχώρια παραγωγή, όχι την παραγωγή με βάση τις διατροφικές ανάγκες του λαού. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε όλα μα όλα σχεδόν τα προϊόντα, εκτός από το σκληρό σιτάρι, ορισμένα φρούτα και το ηλιόλαδο, σε όλα τα άλλα αγροτικής, γεωργικής εννοώ, παραγωγής και κτηνοτροφικής, ζωοκομικά προϊόντα και γαλακτοκομικά, είναι η λιματική αποδέκρωση 90%, που σημαίνει ότι εισάγουμε, τι να σας πω τώρα, από σκληρό σιτάρι το οποίο γίνεται το αλεύρι που γίνεται το ψωμί, εισάγουμε 56%. Κρεμμύδια 60%. Πατάτες, φασόλια, τα εισάγουμε όλα. Είμαστε λιματικοί σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Και αυτό έγινε γιατί η ανάπτυξη μέσω της ΚΑΠ, επιδοτήσεις κτλ. Δινόταν σε βιομηχανικά προϊόντα να στηριχτούν βιομηχανίες. Άρα δεν ήταν ευθύνη του Έλληνα αγρότη. Δεύτερον, υπήρχαν και οι πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων όλα τα χρόνια, οι οποίες σταθερά ή μείωναν το αγροτικό εισόδημα, την τιμή δηλαδή, κάνοντας πλάτη στους εμπόρους και στους βιομηχανίες να παίρνουν πανάκριβα από την μία πλευρά τα προϊόντα και να τα πουλάνε πανάκριβα στη λαϊκή κατανάλωση. Αυτό που έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις προεκλογικά πριν για την κυβέρνηση, από το χωράφι στο ράφι, η διαφορά της τιμής. Ναι. Ήταν βασική ευθύνη ότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για αυτό το πράγμα, αλλά και για το κόστος παραγωγής, το οποίο και υπερδιπλάσιο είναι από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά. Τιμή του πετρέλαιου, μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 60 λεπτά, στην Ελλάδα είναι 40. Τιμή στα φάρμακα είναι 2-3 φορές ακριβότερα τα φυτοφάρμακα στην Ελλάδα σε σχέση με τους όσους πουλούνται στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία, στην Ισπανία κτλ. Το ίδιο γίνεται με το ρεύμα, είναι πανάκριβο. Άρα είναι μια ανταγωνιστική Έλληνα αγρότη και σε σχέση με τους Ευρωπαίους αγρότες. Έχουμε που έχουμε μικρό μέσο ροκλήρο, που αυτό αυξάνει το κόστος παραγωγής. Έχουμε και ακριβά προϊόντα μέσα και εφόδια. Καταλαβαίνετε ότι και με αυτές τις χαμηλές τιμές, γι' αυτό ο αγροτικός πληθυσμός που το 1995 στην Ελλάδα ήταν 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, σήμερα είναι 8,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Έχει μειωθεί δηλαδή κατά 60% μέσα σε μια 20ετία. Μάλιστα. Πώς διορθώνεται αυτό το πράγμα, γιατί εδώ
πρέπει να αλλάξει συνολικά η οικονομία της χώρας να στοχεύσει προς τη γεωργική πολιτική. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο σφάλμα να μιλάμε για τον τουρισμό ότι είναι ο τροφοδότης της οικονομίας, αντί να μιλάμε για την αγροτιά, για την κτηνοτροφία, για την αλληλεία, ότι αυτή έπρεπε να είναι τροφοδότης στην οικονομία. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια κινητήρια δύναμη, γιατί θα σας είπα ότι έχουμε και τέτοιες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν και να καλύψουν όλες τις διατροφικές ανάγκες του ελληνικού λαού με φτηνά τρόφιμα και ποιοτικά, και να κάνουν και εξαγωγές, δηλαδή να φύγει και συνάλλαγμα στη χώρα. Να είναι και μια πηγή εισοδήματος συνολικά. Τώρα κοιτάξτε, το πρώτο και άμεσο, το άμεσο είναι σε δυο σκέλη η ερώτησή σας. Η άμεση ερώτηση, η απάντηση είναι ότι θα πρέπει το αγροτικό κίνημα, το κτηνοτροφικό κίνημα, να παλέψει και να διεκδικήσει και διεκδικεί τέτοια αιτήματα και παλεύει, όμως θα πρέπει να γίνει και πιο αποτελεσματική αυτή η πάλη του, mm-hmm. να στηριχτεί και στα άλλα λαϊκά στρώματα, δηλαδή σε μια συμμαχία και με τους εργαζόμενους και με τους αυτοαπασχολούμενους και με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, γιατί έχουν και κοινά συμφέροντα. Αν πουλάμε εμείς την παραγωγή μας σε μια ικανοποιητική τιμή και σταματήσει αυτή η ανισοδοσία των εμπόρων, των πολυεθνικών και των βιομηχανιών, και στον Έλληνα καταναλωτή θα φτάνουν αυτά τα αγροτικά προϊόντα και θα είναι και πολύ ποιοτικά. Όλα έχουμε μια κοινή αλυσίδα. Αν έχει χρήματα ο εργαζόμενος ή ο αυτοαπασχολούμενος, θα μπορέσει να αγοράσει τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και πώς θα μπορούμε να τα διαθέσουμε. Σωστό. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα τέτοια, η οποία πρέπει να την πάρουμε υπόψη όλοι, όμως και το αγροτικό κίνημα θα πρέπει να παλέψει και να διεκδικήσει λύσεις. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε τεράστιες καταστροφές από τον παγετό σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, για να σας πω χαρακτηριστικά, το καταλάβουν όλοι οι ακροατές, τα χρήματα που θα διαθέσει ο ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις που αυτή τη στιγμή έχει. Για να διαθέσει είναι 154 εκατομμύρια και ήδη οι ζημιές εκτιμόμενες, και ακόμα είμαστε αρχές Ιουνίου, είναι στα 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για τεράστια καταστροφή, η οποία δεν θα αποζημιωθεί. Άρα ακόμα ένα κτύπημα στο εισόδημα. Η μία πλευρά δηλαδή είναι, η άμεση είναι το αγροτικό κίνημα. Όμως για εμάς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρέπει να το πω αυτό, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι η προοπτική βρίσκεται σε μια οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας και μιας άλλης οικονομίας, όπου πραγματικά και ο αγρότης θα είναι αφέντης αυτού του πλούτου παράγει, σε ποια βάση. Πρώτον, να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας λείπει το εξής. Γίνεται μια άναρχη παραγωγή. Δηλαδή, εμείς εδώ στη Θεσσαλία καλλιεργούμε σχεδόν τα πάντα εκτός από λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Ναι. Στους θεσσαλικούς νομούς καλλιεργούνται σχεδόν τα πάντα. Το ίδιο γίνεται σε άλλους νομούς που καλλιεργούνται κάποια προϊόντα πιο πολύ, κάποια λιγότερα. Όμως σε σχέση με τις ανάγκες, ποτέ δεν έγινε ένα μέτρημα των αναγκών τέλος πάντων του ελληνικού λαού σε τρόφιμα και να πει ότι εμείς χρειαζόμαστε τόσους τόνους φρούτα, τόσους τόνους ελαιόλαδο, τόσους τόνους, και τι καταλαβαίνετε. Να προσαρμοστούν οι καλλιέργειες. Και ανάλογα σε κάθε περιοχή να υπάρχει ένα κίνητρο και πώς ευδοκιμεί σε κάθε περιοχή και με τις κλιματολογικές συνθήκες να υπάρχει μια ανάπτυξη συγκεκριμένων παραγωγών, οι οποίες θα βοηθούσαν και στο να καλυφθούν οι χώρες ανάγκες και στο να βγει και πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Ας πούμε το βαμπάκι είναι πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Είναι βιομηχανικό φυτό. Σωστό. Η βιομηχανική ντομάτα κτλ. Ή ορισμένα φρούτα, ας πούμε τα ροδάκια που γίνονται κομπόστα και χυμός. Σωστά. Δεν υπήρχε ποτέ αυτός ο σχεδιασμός. Αυτός ο σχεδιασμός απαιτεί ένα κράτος το οποίο θα έχει στο μυαλό του ποιες είναι οι ανάγκες και στη βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή και παντού, και θα μπορέσει να τη συνδυάσει. Γι' αυτό το κράτος δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει στον καπιταλισμό και δεν μπορεί να γίνει, γιατί εκεί πέρα είναι το κυνήγι του κέρδους για τον καθένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Βλέπει ο αγρότης ότι ένα προϊόν έχει τιμή, την επόμενη χρονιά θα το σπείρει. Δεν θα το κάνει όμως ένας, θα το κάνουν πολλοί. Άρα αυτό το προϊόν την επόμενη χρονιά θα έχει πάρει μια υπερπαραγωγή. Προσπαθεί ο κόσμος από μόνος του να βρει μια λύση, να δει πού μπορεί να έχει ένα καλύτερο εισόδημα. Αυτό όμως δεν μπορεί να λυθεί στην πρωτοβουλία του κάθε αγρότη, ας πούμε, ή του κάθε κτηνοτρόφου. Κατανοητό. Τέτοιος κεντρικός σχεδιασμός. Δεύτερον, η ελληνική βιομηχανία θα πρέπει να παράγει μέσα και εφόδια και φυτοφάρμακα και λιπάσματα και τρακτέρ μπορεί να κάνει, για να είμαστε και ειλικρινείς και καθαροί μεταξύ μας. Mm-hmm. Εμείς αυτή την κοινωνία ορωματιζόμαστε. Ορωματιζόμαστε δηλαδή μια κοινωνία που ο πλούτος, τα μέσα παραγωγής θα είναι στα χέρια του λαού. Και θα υπάρχει ένας τέτοιος κεντρικός σχεδιασμός, ο οποίος θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει σήμερα η ελληνική γη, το ελληνικό επέδαφος σε σχέση με τον ρηκτό πλούτο, η ελληνική βιομηχανία, η ελληνική ναυτιλία, όλα τέλος πάντων, και να τα βάλουμε σε ένα κοινό προγραμματισμό, ώστε να δούμε πώς θα τα αναπτύξουμε, τι θα αναπτύξουμε πρώτο, τι θα αναπτύξουμε περισσότερο ή λιγότερο. Μάλιστα.
κατανοητό. Κύριε Μαρούδα, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και κάποια στιγμή να τα πούμε και εδώ στο στούντιο πολύ πιο αναλυτικά, γιατί είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα η γεωργική πολιτική. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας ουσιαστικά. Έχει πάρα πολλές πτυχές και αφορά συνολικά αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Μόνο οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων κάθε χρόνο που γίνονται είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε έλλειμμα στο ταμείο, δηλαδή στο συνάλλαγμα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε πατάτες και κρεμμύδια, τώρα και φακές, για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Η φασόλια. Τότε πράγμα κάνουμε. Μάλιστα. Κλιματική ως χώρα, ενώ μπορούμε να τα παράξουμε άνετα. Άνετα. Μάλιστα. Και έχουμε φυσικά και την κτηνοτροφία, η οποία και αυτή δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Η τροφία είναι στη χειρότερη της δυνατή κατάσταση αυτή. Βέβαια. Πραγματικά. Και από την τιμή του γάλακτος και από την τιμή του τυριού που ο κτηνοτρόφος του γάλα πουλάει. Το τυρί του πουλάει βιομηχανός. Δεν κάνει μεταποίηση. Σωστά. Κτηνοτρόφος. Οι ζωοτροφές έχουν ανέβει πάρα πολύ με πρόσχημα την πανδημία. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν δινόταν οι ενισχύσεις που δίνονται συνήθως τον Οκτώβριο, εάν δινόταν τον Ιούνιο και υπήρχε μια ρυθμιστότητα στον κτηνοτρόφο, ναι, θα πήγαινε ο κτηνοτρόφος στον παραγωγό που έχει το σιτάρι, που έχει το κρυθάρι, που έχει τη βρώμη, και θα αγόραζε κατευθείαν από το χωράφι. Ναι. Θα ήταν μια τιμή συμφέρουσα και για τον κτηνοτρόφο και για τον αγρότη. Αυτή τη στιγμή τι κάνει τώρα, έρχεται ο έμπορος. Παίρνει, ας πούμε, πέρυσι, για να καταλάβετε, έπαιρνε 13 λεπτά του κρυθάρι ή 20 λεπτά, 22 του σιτάρι. Και το πουλούσε 30 και 35 στον κτηνοτρόφο. Μάλιστα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να χάνει και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, επειδή δεν υπήρχε οικονομική ρευστότητα, γιατί και οι δύο ήθελαν άμεσα οικονομική ρευστότητα. Και αυτό είναι σχεδιασμός. Βέβαια. Υπήρχε ρευστότητα, αυτή είναι η οικονομική. Ιούνιο μήνα, όπως τώρα που συζητάμε, που γίνονται τα αλόνια, ναι, θα σύμφερε και τον αγρότη, δηλαδή θα πουλούσε, ξέρω εγώ, 24 λεπτά, ξέρω εγώ, που 22 το σιτάρι. Θα το έπρεπε και ο κτηνοτρόφος 24 και όχι 30. Θα κέρδιζαν και οι δύο, θα το μοίραζαν στο 25. Καταλαβαίνετε τώρα το σκεπτικό. Βέβαια. Θα κέρδιζαν και οι δύο από το ίδιο προϊόν. Βέβαια. Δεν θα ήταν πιο συμφέρον. Και θα κέρδιζε και ο τελικός καταναλωτής. Βεβαίως. Βεβαίως. Και στο τέλος ο καταναλωτής. Βέβαια. Μέχρι εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια εδώ που πάει. Μάλιστα. Κύριε Μαρούδα, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και να ευχαριστήσουμε ξανά που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.